Λοιπόν, ε, άκουγα προηγουμένω αυτά που έλέγοντο mm. και ξεχώρισα οικίε φωνέ. Μόνο ότι δεν μπορούσα να ξέρω ποιο είναι ακριβώ, αλλά οι φωνέ ήταν οικίε. Αλλά διέγνωσα ακόμη μία φορά δυστυχώ την τάση τη κινδυνολογίας. Ε, δηλαδή. Σε ποια σημεία, σε ποια σημεία. Θα σα πω. Δεν λένε, υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι που λένε ότι για όλα αυτά η Ελλάδα. Φταίει το παρελθόν, φταίει το δημόσιο, ε, αυτά δημιούργησαν την κρίση. Και παραγνωρίζουν το γεγονό ότι η κρίση είναι σε όλη την Ευρώπη. Ολόκληρη η Ευρώπη φουντάρει σήμερα κάτω του μηδενό η προοπτική ανάπτυξη με απειλή του τον, τον, τον τυφλέσιο, τον αποπληθωρισμό, που είναι η μεγαλύτερη απειλή που υπάρχει στην ιστορία για κάθε οικονομία. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή οικονομία καταποντίζεται. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι ήταν υπερδιογκωμένο το ελληνικό δημόσιο. Σημειωτέων το ελληνικό δημόσιο είναι το, από τα πιο μικρά στην Ευρώπη. Το δε κόστος του είναι το πιο φτηνό. Το πιο φτηνό. Απορροφά μόνο 11% του ΑΕΠ. Έτσι όπω λοιπόν, έχει γίνει τώρα, η προκρίση. Προκρίση ή πράγμα... έτσι όπω έχει γίνει τώρα με τι περικοπέ, με τι απολύσει κτλ. Πριν τα... ήταν 11 και τώρα έχει πάει 8% του ΑΕΠ. Οπότε και προκρίση προ στο ελληνικό δημόσιο, λέτε, σε ποσοστά βεβαίω, μα αναφερόμενοι σε ποσοστά, ναι. ήταν από τα μικρότερα σε όλη την Ευρώπη. Ναι, και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να περικοπεί, αλλά δεν είναι αυτό η αιτία τη κρίση. Δηλαδή, μην συζητάμε, μην τρελαθούμε. Εδώ η κρίση είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Και ενώ η Αμερική έχει βρει τον τρόπο και ήδη αποκαθιστά ρυθμό 5% της οικονομίας, η Ευρώπη είναι στο 0 προς τα κάτω. Παρ' όλα αυτά θέλω, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Λοιπόν, εσείς, εσείς, μισό λεπτό κύριε Βεργόπουλε, μπορεί να μην το δείτε, εγώ θα, θα το δούμε όμως τώρα και τηλεφυατές στην οθόνη τους, ε, την καρτούλα με την... αν μπορούμε να δούμε την κάρτα με, το, με τα ταμιακά διαθέσιμα. Λοιπόν... Υπάρχουν, έτσι όπως το έφερε και στη Βουλή το θέμα ο κ. Μωραϊτάκης, το περιέγραψε και ο κ. Χαρδούβελης, για το πρώτο τρίμηνο του 2015 οι χρηματοδοτικές ανάγκες ήταν τα 4,8 δις. Οι πληροφορίε λένε, έτσι όπω μα είπε και ο κύριο Μωραϊτάκη, ότι αυτή τη στιγμή στο Ταμείο υπάρχουν <Κι> 3 δι. Και λέμε yeah. το, το ερώτημα που τίθεται είναι, πώ θα τα βγάλει η χώρα πέρα το πρώτο τρίμηνο χωρί να είναι σε πρόγραμμα. Σας λέω πολύ απλά, εάν τα ταμιακά διαθέσιμα δεν είναι αρκετά ναι. ε, και στο, μεταξύ έρθει μια νέα κυβέρνηση που θα είναι η επιλογή του κυρίαρχου λαού νομιμοποιείται απολύτως να ζητήσει μια νέα διαπραγμάτευση. Μετάθεση των προθεσμιών σε βάθος χρόνου και νέα διαπραγμάτευση. Η το, νέα κυβέρνηση το νομ, 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 νομιμοποιείται να το κάνει, αλλά ναι. σε περίπτωση που οι άλλοι δεν το δεχτούν... Δεν θα είναι η πρώτη φορά... Με αυτό λέω συνήγορο του Διαβόλου. Δηλαδή, ξεκινάω ε, από συνήγορο του Διαβόλου. Οι άλλοι δεν θα δεχτούν. Γίνομαι συνήγορο του Διαβόλου για να, για να λοιπόν, ζητήσω μια για απάντηση να και σε αυτό το κύριε... ενδεχόμενο. Να ηρεμήσετε, κύριε Μάλι και οι ε, η, 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 η άλλοι συνήγοροι του Διαβόλου που άκουγα προηγουμένω <laughs> στην εκπομπή σα. Σα λέω το τι έλεγε ο μεγάλο οικονομολόγο, ο Κέιν. Ο Κέιν έλεγε: Εάν χρωστώ 100 ευρώ, 100 δολάρια και δεν μπορώ να τα επιστρέψω, χάνω τον ύπνο μου. Εάν χρωστώ ένα εκατομμύριο δολάρια και δεν μπορώ να τα επιστρέψω, χάνει τον ύπνο του αυτό στον οποίο τα χρωστάω. Λοιπόν, ο Σόιμπλε σήμερα έχει, έχει δίν, δίνει, δείγματα ο και το λέει και ότι είναι δύσκολη η κατάσταση που σημαίνει ότι έχει χάσει τον ύπνο του. Λοιπόν, αυτό έχει χάσει τον ύπνο του. Εάν στην Ελλάδα βγει μια κυρίαρχη κυβέρνηση από την ετιμιγορία του ελληνικού λαού, αυτό θα έχει χάσει τον ύπνο του. Διότι το χρέο τη Ελλάδο είναι πολύ μεγάλο. Και όταν η Ελλάδα έχει αντικειμενική αδυναμία να μην, το, να μην μπορεί να το αποπληρώσει, δεν θα μπορέσει να το διαγράψει βέβαια, δεν είναι σωστό, αλλά θα δεχθεί οπωσδήποτε ένα συμβιβασμό. Και γι' αυτό έχει χάσει τον ύπνο του. Το ίδιο φράση που είπε ο Σόμπλε μπορούσε να την πει και η νέα κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πει πράγματι, θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε ό,τι έχει συμφωνηθεί. Πάντως, και δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που αλλάζουν συμφωνίες. Άμα υπάρχει αντικειμενική αδυναμία του ε, φιλέτη, αλλάζουν οι συμφωνίες. Πάντως, κύριε Καθηγητά, πρέπει να παραδεχθούμε εδώ, όπως εγώ ξεκινάω από μια αφιτερία διαφορετική και λέω ότι σε περίπτωση που δεν δεχθούν οι άλλοι αυτή τη συμφωνία, ε,